Τετάρτη βράδυ και εμείς είμαστε εδώ. Με λίγο περίεργη διάθεση σήμερα, μπορώ να πω. Ίσως είναι. Έχουμε ανάδρομο. Περιμένουμε να έρθει ο ανάδρομος. Κάτι γίνεται πάντως πάνω στους πλανήτες, κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό δεν μας έχουμε φωνάξει για αρχή τουλάχιστον, για να μας κάνει και εμάς να πάμε καλά. Την ελπίδα Παναγιωτουνάκου. Την ελπίδα την έχουμε γνωρίσει φέτος περισσότερο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Καθώς έρχεσαι, μοιράζεσαι τις πολύτιμες γνώσεις σου μαζί μας. Και... Να πούμε πως είναι ψυχολόγος. Ναι. Και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί, Ελπίδα, σήμερα το βράδυ για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς νέους και όχι μόνο. Κρίσης πανικού. Για να ξεκινήσουμε ωραία δηλαδή και να φτιάξουμε τη διάθεση. Γι' αυτό το διαλέξαμε. Θεωρώ ότι φτιάχνει τη διάθεσή μας άμα εντοπίσουμε το πρόβλημα και ξέρουμε και τη λύση για να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε θέλω να μας ξεκινήσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πότε καταλαβαίνει κάποιος αν είναι μια απλή κρίση ή αν πρόκειται για κρίση πανικού. Ποια είναι η διαφορετικότητα μεταξύ αυτών των δύο? Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι κρίσεις πανικού συμβαίνουν στο 80% του πληθυσμού. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος κάποια στιγμή στη ζωή του θα βιώσει μια κρίση πανικού. Ωστόσο, ένα 4% λέμε ότι εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε διαταραχή πανικού. Δηλαδή, το βιώνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα και ενδεχομένως και επαναλαμβανόμενα. Οπότε αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση κυρίως με την ένταση και με τη συχνότητα που συμβαίνει. Ελπίδα, να σταθούμε πρώτα στο μεγάλο κομμάτι που απασχολεί περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Λες ότι όλοι το 80% σχεδόν παθαίνουμε τέτοιες μικροκρίσεις πανικού. Mm-hmm. Και... Ναι, ο καθένας μπορεί να το βιώσει με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν και να είναι πάρα πολύ έντονα και το επεισόδιο μπορεί να μας οδηγήσει μέχρι και στα επίγοντα, στο νοσοκομείο, γιατί εκείνη τη στιγμή το άτομο πιστεύει ότι παθαίνει καρδιακό επεισόδιο, ότι παθαίνει εγκεφαλικό, ότι τρελαίνεται. Τα συμπτώματα συνήθως είναι τρέμουλο, ταχυπαλμία, εφίδρωση, έντονη ζαλάδα πονοκέφαλος που μπορεί να οδηγήσει και σε λιποθυμικό επεισόδιο. Το άτομο μπορεί να νιώσει αίσθημα καύσου, ότι έχει εξάψεις, ότι καίγεται ή και έντονα ρίγη. Πολλές φορές έχουμε μουδιάσματα στα άκρα. Αυτό που είναι πιο τρομακτικό από τα περιστατικά με τα οποία έτσι συζητάω και εγώ είναι όταν υπάρχει μούδιασμα στη γλώσσα και στο πρόσωπο. Οπότε εκεί το άτομο πείθεται ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και ναυτία, δηλαδή στον καθένα εκδηλώνονται διαφορετικά. Έχεις διαπιστώσει ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που συμβαίνουν με την κρίση, με τη δυσκολία που υπάρχει, όλο και περισσότερα περιστατικά? Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά όντως, γιατί η κοινωνικο-οικονομική αστάθεια αποτελεί ένα στρεσογόνο παράγοντα που έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας. Άρα μιλάμε για χρόνιο στρες, το οποίο συνήθως δεν το παίρνουμε είδηση, το θεωρούμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ξαφνικά, χωρίς εμφανή λόγο εκείνη τη στιγμή, κάνουμε μια πολύ ωραία κρίση πανικού, που ουσιαστικά τι είναι? Η βίωση έντονου φόβου ή άγχος. Υπάρχουν, συνήθως παρουσιάζονται πιο έντονα στις γυναίκες ή στους άνδρες ή όχι, δεν είναι χαρακτηριστικό? Δεν έχει χαρακτήρα, μια κρίση πανικού. Πιάνει κυρίως περισσότερο τις γυναίκες ή τους άνδρες? Η αλήθεια είναι ότι τα πρωτεία τα έχουμε εμείς οι γυναίκες. Αν και τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτών των αλλαγών, έχει γίνει και ίδιων και των άντρων. Συνήθως ποια άτομα παθαίνουν κρίσεις πανικού? Δηλαδή τα άτομα τα οποία αγχώνονται, όλοι αγχωνόμαστε. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κατηγορίες ανθρώπων. Κάποιοι αγχώνονται και δεν εκδηλώνονται. Κάποιοι άλλοι αγχώνονται και εκδηλώνονται, ξεσπάνε πολύ συχνά. Οπότε πιο επιρρεπής, να πούμε, σε μια κρίση πανικού, ποιος χαρακτήρας ανθρώπου είναι? Σίγουρα η προσωπικότητα παίζει ρόλο, όπως και το πώς έχει μεγαλώσει κανείς και πώς έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Τα άτομα τα οποία τείνουν να είναι αγχώδη με το παραμικρό και προσπαθούν να τα λύνουν όλα τα προβλήματα μόνα τους, δηλαδή δεν εξωτερικεύονται, δεν επικοινωνούν, είναι πιο πιθανό κάποια στιγμή που θα πιεστούν λίγο περισσότερο, θα ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το ψυχοπιεστικό γεγονός, και μετά από ένα χρονικό διάστημα που το σώμα τους θα ηρεμήσει πάλι, μπορεί να οδηγηθούν σε μια κρίση πανικού. Αλλά να πω και κάτι άλλο, εκτός από την προσωπικότητα, ότι παίζει ρόλο και αν εκείνη την περίοδο έχουμε βιώσει μια απώλεια, ένα θάνατο, μια αρρώστια αγαπημένου προσώπου. Η σχέση μας με τον σύντροφό μας είναι ένας σημαντικά στρεσογόνος παράγοντας. Αν έχουμε δηλαδή συχνούς καυγάδες, εάν είμαστε μετά από έναν χωρισμό, τώρα με την εργασία, αν έχουμε χάσει την εργασία μας. Δηλαδή, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να μας οδηγήσουν επίσης σε μια κρίση πανικού και ας μην είμαστε και πριν έτσι αγχώδεις. Θεραπεύονται. Από τη στιγμή που το έχω πάθει μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη, υπάρχει θεραπεία ή θα ζω με το άγχος αυτό?
Τώρα λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι χαρακτηριστικό των κρίσεων πανικού. Ότι από τη στιγμή που θα το πάθω μία φορά, μετά ζω συνεχώς με το φόβο πότε θα είναι η επόμενη. Και ας μην συμβεί και ποτέ. Οπότε αυτό είναι το χειρότερο. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να μην αφήνουμε την κατάσταση να χρονίζει και να βρίσκουμε λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης. Συνήθως οι άνθρωποι, το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να χαλαρώσουμε είναι οι αποφυγές. Δηλαδή, έχω πάθει εγώ μια κρίση πανικού, θα πω, ωραία, το ξεπέρασα, τι κάνω, θα φροντίσω, ας πούμε, να μην κυκλοφορώ μόνη μου. Θα φροντίσω όπου βγαίνω να είμαι με μια φίλη μου ή με τους γονείς μου. Αυτό τι βοηθάει? Εκείνη τη στιγμή εγώ νιώθω μια ασφάλεια. Ότι αν πάθω κάτι, γιατί έχετε στο μυαλό σας πάντα ότι όταν εγώ έχω πάθει μια κρίση πανικού, φοβάμαι πρώτα απ' όλα για τη ζωή μου, ότι μπορεί να πεθάνω, ότι μπορεί κάτι να έχω, ή έχω πολύ μεγάλο άγχος, μη γίνω ρεζίλη. Φανταστείτε δηλαδή εγώ να μπαίνω, ας πούμε, στο μετρό και να φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσω και όλος ο κόσμος γύρω τριγύρω θα δει εμένα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί εμένα να με κάνει να πάρω την αδερφή μου από το χέρι για να μπω στο μετρό, να έχω το μπουκαλάκι μου με το νερό γιατί νιώθω ότι θα με συνεφέρει εκείνη τη στιγμή, να έχω τα αγχολητικά μέσα στην τζαντούλα μου και πολλά άλλα τέτοια τεχνάσματα που βρίσκουμε, τα οποία όμως δεν αποτελούν διαχείριση, αποτελούν μπαστούνάκια τα οποία απλά διονύζουν την κατάσταση. Και πώς γίνεται σωστή διαχείριση? Δηλαδή, εγώ που είμαι πολύ ευαίσθητη και φοβάμαι μην πάθω κρίση πανικού, ποιος μπορεί να με βοηθήσει πρακτικά πράγματα, δηλαδή να μην έχω. Ναι, σίγουρα ένας ψυχολόγος θεωρώ. Αλλά πρακτικά πράγματα πρέπει να κάνω με τον εαυτό μου. Γιατί τελευταία λέμε πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι και του μιλάω του εαυτού μου για να μπορέσω να το ξεπεράσω. Οπότε, εγώ πώς μπορώ να δουλέψω με τον εαυτό μου στο να αποφύγω κάποια κρίση πανικού στο μέλλον? Ένα χαρακτηριστικό των κρίσεων πανικού είναι ότι κατακλείζομαι εκείνη τη στιγμή από αρνητικές σκέψεις. Άρα, κάτι βασικό είναι να εντοπίσω. Μήπως τίνω να βλέπω τα πράγματα πιο καταστροφολογικά από ό,τι είναι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εγώ έχω ξαφνικά μία ταχυπαλμία. Και εκείνη τη στιγμή το πρώτο που σκέφτομαι είναι «Οχ, πεθαίνω». Πεθαίνω. Τέλος. Γιατί η ταχυπαλμία είναι σύμπτωμα ενός καρδιακού επεισοδίου. Αυτό τι θα με κάνει? Να φοβηθώ πάρα πολύ ή να αγχωθώ. Άρα, το σώμα μου θα εκρίνει αδρεναλίνη, όντως θα αυξηθούν οι παλμοί της καρδιάς μου και θα πω, ορίστε, είμαι σωστή, όντως πεθαίνω. Εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να σκεφτώ, μου έχει ξανασυμβεί αυτό? Ναι, όταν ήμουν στο γυμναστήριο προχτές, ανέβασα παλμούς. Δεν φοβήθηκα όμως ότι η καρδιά μου θα σπάσει και θα πεθάνω, έτσι. Ή, δεν έχω κάνει τις εξετάσεις μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας. Άρα, δεν είναι πιθανό το πρώτο που θα μου έρθει στο μυαλό να πάθω καρδιακό επεισόδιο. Δηλαδή, αντικαθιστώ τις καταστροφολογικές σκέψεις με πιο ρεαλιστικές. Επίσης, συγγνώμη, Αγάπη, διώχνουμε και ανθρώπους ή καταστάσεις από τη ζωή μας, μας προκαλούν άγχος. Γιατί τι γίνεται? Επειδή οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι στις ημέρες μας, αγχωνόμαστε πάρα πολύ στη δουλειά, αγχωνόμαστε πάρα πολύ και δεν μας μένει χρόνος να σκεφτούμε. Αν εντοπίσουμε εμείς, σαν μονάδα, σαν άτομο, ότι κάποια κατάσταση μας προκαλεί άγχος, κάποιος άνθρωπος μας προκαλεί άγχος, πώς το διαχειριζόμαστε? Εάν μπορούμε να αποφύγουμε και να απομακρύνουμε κάποιους στρεσογόνους παράγοντες, δεν είναι κακό να το κάνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να πάμε σε αυτό που σας είπα πριν, να αποφεύγουμε πράγματα επειδή πιστεύουμε μέσα μας ότι θα μας πιέσουν τόσο πολύ ώστε να οδηγηθούμε σε μια κρίση πανικού. Δηλαδή, εάν εγώ πιστεύω ότι έτσι και μπω μέσα στο αυτοκίνητο να οδηγήσω και βρεθώ στην κίνηση, θα πιεστώ και θα πάθω κρίση πανικού και προτιμώ να μην οδηγώ, τότε αυτό είναι αποφυγή. Δεν είναι ότι βάζω στην άκρη το στρεσογόνο παράγοντα. Αν έχω ένα πρόσωπο το οποίο βλέπω ότι μου κάνει κακό με αυτά που μου λέει, αν είναι λίγο πιο μίζερος, ξέρω εγώ, πιο πιεστικός κτλ., θα φροντίσω να τον βλέπω λιγότερες φορές μέσα στην εβδομάδα μου. Ο άνθρωπος που είναι κοντά μας, η οικογένειά μας, ο σύντροφός μας, οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας, όταν πάθουμε μια κρίση πανικού και είναι μπροστά, πώς το διαχειρίζονται? Εκείνη τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθούν και οι ίδιοι. Εκτός αυτού να σας πω ότι μια κρίση πανικού στην πραγματικότητα κρατάει περίπου κρατάει μερικά λεπτά βασικά. Έτσι. Ένα με τρία λεπτά μπορεί να είναι η διάρκειά της. Εμείς εκείνη τη στιγμή βέβαια το βιώνουμε ως αιωνιότητα. Οπότε βοηθάμε το άτομο να ηρεμήσει, ενδεχομένως του υποδεικνύουμε να ξαναβρει το ρυθμό της αναπνοής του, γιατί όταν παθαίνουμε μια κρίση πανικού τι κάνουμε, αναπνέουμε κοφτά. Άρα δεν εισπνέουμε αρκετή ποσότητα οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακας, αναλογής δηλαδή που πρέπει να είναι, οπότε μπορεί και να ζαλιστώ, μπορεί να νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Βοηθάω λοιπόν το άτομο να πάρει βαθιές εισπνοές και εκπνοές και αν δεν μπορώ να το κάνω, έχω και την κλασική μέθοδο της χαρτοσακούλας.
που αναπνέουμε. Άσπρη σακούλα. Ναι. Τη βάζω μύτη και στόμα μέσα στη χαρτοσακούλα και κάνω εισπνοές και εκπνοές μέχρι να ηρεμήσω. Θα σε γυρίσω αυτό που μου είπες, ότι στη σχέση, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σχέση, όταν υπάρχουν συχνή καυγάδες, όταν υπάρχει κάποιο διαζύγιο ή κάποιος χωρισμός κτλ. Ότι και εντοπίζονται κρίσεις πανικού. Mm-hmm. Πώς διαχειριζόμαστε μια τέτοια κατάσταση, βέβαια θα μου πεις εξαρτάται από τον άνθρωπο. Αλλά ποια είναι τα tips που μπορούμε να δώσουμε ώστε να βγαίνουμε όσο το δυνατόν πιο ήρεμοι από μια κατάσταση, συναισθηματική, αλλά που ταυτόχρονα όμως μας δημιουργεί θλίψη και προβλήματα. Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, με ρωτάς, είμαι σε μία σχέση. Ναι, χωρίζω. Χωρίζω. Πώς μπορώ να λειτουργήσω, να δουλέψω με τον εαυτό μου, mm-hmm. ώστε να βγω όσο γινόταν πιο καλά από αυτή τη σχέση, mm-hmm. που με πονάει αυτή η κατάσταση. Συνήθως, όταν τελειώνει μία σχέση, τελειώνει για κάποιο λόγο. Ναι. Εμείς όμως από τη στιγμή που θα σταματήσουμε τη σχέση, την εξειδανικεύουμε και τείνουμε να βλέπουμε μόνο όλα τα καλά, όλες τις όμορφες στιγμές και να ξεχνάμε τα άσχημα. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή είναι σημαντικό να επαναφέρουμε στο μυαλό μας τι ήταν αυτό που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Για να δούμε ότι παρόλο που υπάρχει ο φόβος της αλλαγής και ο φόβος της μοναξιάς, στην πραγματικότητα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μας έκανε καλό. Και ξέρετε, ο καθένας αξίζει το καλύτερο για τον εαυτό του και τίποτα λιγότερο. Η μοναξιά, μάλλον ο φόβος της μοναξιάς μπορεί να φέρει κρίση πανικού. Εάν υπάρχει η ανασφάλεια ότι δεν θα έχω κανέναν να με βοηθήσει, mm-hmm. να με στηρίξει και έτσι μπορεί να πάθω κάτι και κανείς να μην το πάρει είδηση, ναι. Αλλά ο βασικότερος λόγος σε σχέση με τη μοναξιά ποιος είναι? Ότι όταν εγώ έχω υποστηρικτικό δίκτυο, mm-hmm. εκτονώνομαι, λαμβάνω υποστήριξη και δεν φτάνω εύκολα σε τέτοια σημεία. Όταν είμαι μόνη μου, καλούμε να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά εγώ, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, και συνήθως τα πράγματα τα βλέπω διαστρεβλωμένα. Και αυτό το κάνει πιο δύσκολο. Για τις κρίσεις πανικού υπάρχει, κάνω αυτή την ερώτηση, ηλικία, δηλαδή από ποια ηλικία και μετά εντοπίζονται οι κρίσεις πανικού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι και ένα παιδί μπορεί να πάθει μια κρίση πανικού που δεν έχει πάει καν στο σχολείο ή στο σχολείο. Mm-hmm. Ποια είναι η ηλικία που οι γονείς θα πρέπει να έχουν το νου τους ότι αυτό που βλέπω στο παιδί μου ίσως είναι μια κρίση πανικού? Δυστυχώς, οι αγχώδεις διαταραχές τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται από την προσχολική και όλες ηλικία. Χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι θα οδηγηθεί το παιδί σε μια κρίση πανικού. Αυτό λόγω της οικογένειας. Γιατί δεν έχει πάει σχολείο, δεν έχει μπει σε μια. Ξέρεις, δεν έχει αναπτύξει τις σχέσεις του. Άρα η οικογένεια δεν έχει λόγους να αγχωθεί το παιδί. Τα παιδιά λαμβάνουν πάρα πολύ τα συναισθηματικά μηνύματα που λαμβάνουν είτε από την οικογένεια είτε από το ευρύτερο πλαίσιο. Οπότε επειδή πλέον τα παιδιά είναι πιο μέσα στα πράγματα της οικογένειας και επειδή από πιο μικρή ηλικία τα φορτώνουμε με διάφορες υποχρεώσεις και υπευθυνότητες, τα βλέπουμε να πιέζονται και συνήθως αυτές οι ηλικίες να το εκφράζουν με ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ωστόσο, σε σχέση με τις ηλικίες να σας πω ότι πιο συχνή είναι η εμφάνιση των κρίσεων πανικού στις ηλικίες μεταξύ 20 και 30. Μιας και πιάσαμε την κουβέντα για παιδιά. Υπάρχει η λογική ότι θα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να συμπεριφέρονται στο παιδί σαν να είναι μεγάλος, να τα ξέρει όλα, να αντιλαμβάνεται τα πάντα, να ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Είναι σωστό αυτό? Ή θα πρέπει το παιδί να είναι και για λίγο παιδί και να μην έχει και πλήρη αντίληψη για το τι γίνεται μέσα στο σπίτι, ώστε να το προστατέψω κατά μία έννοια? Πιστεύω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να διατηρεί την παιδικότητά του. Γιατί όλα τα άλλα θα προλάβει να τα κάνει και αργότερα. Αλλά τα χρόνια να τα γυρίσει πίσω για να ζήσει αυτή την παιδική αθεότητα δεν θα μπορεί να το κάνει. Ωστόσο, σε κάθε φάση και σε κάθε αλλαγή που βιώνει η οικογένεια, μπορεί το παιδί να συμμετέχει ανάλογα με την ηλικία του. Ενημερώνουμε δηλαδή το παιδί για τις αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν, αλλά με πράγματα που μπορεί να τα αντιληφθεί και πάντα ο γονιός πρέπει να δίνει την αίσθηση ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ είμαι εδώ, μπορώ να σε προστατεύσω και στο τέλος εγώ θα βρω τη λύση. Αν ο γονιός όμως δεν είναι δυνατός εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι και πολλές φορές πρέπει να είναι, αλλά π.χ. σε ενδεχόμενο. Γι' αυτό είναι και ο γονιός. Ναι, αλλά σε ενδεχόμενο διαζυγίου, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε πολλές φορές οι γυναίκες ή και άντρες να μην μπορούν να διαχειριστούν απόλυτα. Και να βλέπουμε ότι να βγάζουμε μια συμπεριφορά στο παιδί που δεν είναι και η πιο σωστή. Δηλαδή να βλέπει το παιδί, τη μαμά, τον μπαμπά να κλαίει, να στεναχωριέται και να μην μπορεί ο γονιός να είναι δυνατός για το παιδί. Εάν νιώθει ότι ο ίδιος δεν διαθέτει τους διαθέσιμους πόρους για να διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη αλλαγή, τότε καλό είναι να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, να πάρει μερικές συμβουλές και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να ξαναβρει τις ισορροπίες του έτσι ώστε να καθοδηγήσει και το παιδί. Mm-hmm. Γιατί καλός ή κακός ο γονιός είναι υπεύθυνος για το παιδί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ελπίδα, το γραφείο σου πού είναι? Βρίσκεται στην Άνοιξη. Πού?
Ανοίξεως Σταμάτας 2, κοντά στην πλατεία της Άνοιξης. Βλέπεις ότι ο κόσμος πλέον εξοικειώνεται περισσότερο με την έννοια του ψυχολόγου. Και γιατί το λέμε αυτό, παλιότερα δεν θα έλεγαν τόσο εύκολα μια γυναίκα ή ένας άντρας ότι πηγαίνει στον ψυχολόγο. Τώρα, πολύ πιο εύκολα λέει ο άλλος ότι εγώ έχω ανάγκη να πάω σε έναν ψυχολόγο, να με βοηθήσει, γιατί πλέον μόνος μου ή μόνη μου αντίστοιχα δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου. Οπότε υπάρχει μια εξοικείωση περισσότερη από ότι παλιότερα. Σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Όντως υπάρχει αυτή η εξοικείωση, γιατί ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι δεν χρειάζεται να είμαι τρελός και να πάω σε ένα ψυχολόγο. Όπως παλιότερα, ας πούμε, ερχόντουσαν και μου λέγανε: θα μπω, θα κάτσω απέναντί σου, αλλά δεν είμαι τρελή, δεν είμαι τρελός. Έτσι, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι όλοι μας έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα και το πιο βασικό, ακόμα και κάτι που ενδεχομένως να μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε μόνοι μας μετά από μια πολύ επώδυνη διαδικασία και μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε με μια καθοδήγηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα το βράδυ. Γιατί... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τι γλυκιά που είσαι. Ο ψυχολόγος έχει ψυχολόγο. Πώς γίνεται. Κοίταξε, εμένα αν με ρωτάς, θεωρώ πως πρέπει να έχει ψυχολόγο. Ναι. Ότι αν κανείς θέλει να ακολουθήσει τη διοντολογία του επαγγέλματός μας και να είναι υπεύθυνος απέναντι στους θεραπευόμενούς του, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματάει και ο ίδιος τη διαδικασία της προσωπικής του ανάπτυξης. Ωραία, θα κρατήσω. Διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, μου άρεσε. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ για το χρόνο σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά ραντεβού και έτσι ξέκλειψες και τώρα το βράδυ σήμερα. Να έρθεις λίγο έτσι να μας πεις αυτά τα πολύ σημαντικά που μας είπες. Και ελπίζουμε να βρεις και άλλο χρόνο να ξανάρθεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν μια υπέροχη βραδιά και να το δουν όλο αυτό σε έναν τρόπο να αντιμετωπίζουν τα πράγματα θετικά. Έτσι θετικά θα πάμε και εμείς λοιπόν να δούμε ένα βίντεο και ερχόμαστε με μια όμορφη κυρία και τραγουδίστρια, παρακαλώ. Η Αντζελίνα Ζολή μπορεί να νιώθει την απειλή από το πανέμορφο μοντέλο που έκανε δυναμική είσοδο στον κόσμο της showbiz. Πρόκειται για την 21 ετών Μάρα Τέιγκεν που έχει ξεκινήσει από τα 18 της να γράφει χιλιόμετρα στις πασαρέλες, αλλά έγινε γνωστή ως σωσίας της Αντζελίνα Ζολή από τη διαφημιστική καμπάνια των καλλιντικών της Kylie Jenner. Η Τζένερ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το άγνωστο μέχρι πρότινος μοντέλο, γνωρίζοντας πως θα ήταν δύσκολο να πρωταγωνιστήσουν τα σαρκώδη χείλη της Αντζελίνα Ζολή στη διαφημιστική καμπάνια για τα καλλιντικά της. Έτσι έπεισε τη μελαχρινή καλονή που θυμίζει την ωραιότερη εκδοχή της Hollywoodiane Star να συμμετάσχει στη διαφήμιση, εκτινάζοντας τη φήμη της και κάνοντας την περιζήτητη στο χώρο της μόδας. Η ομοιότητα είναι εμφανής. Ίδια σαρκώδη χείλη, μύτη, ζυγωματικά και πηγούνι. Η νεαρή καλονή από το Λος Άντζελες συχνά μπερδεύει το κοινό που νομίζει πως βλέπει την Αντζελίνα. Η Μάρα Τέιγκεν έχει αντιγράψει και τις κινήσεις της, βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, ακόμα και τις πόζες της όταν φοράει φορέματα με μεγάλα σκισίματα. Πάντως, σύμφωνα με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, η καριέρα της προδιαγράφεται λαμπρή. Σήμερα η βραδιά θα κυλήσει με γυναίκες. Ναι, γυναικοπαρέα, αλλά από πολλούς χώρους, για να δείξουμε ότι οι γυναίκες να πάρουν κάτι απόφαση. Είναι αποφασισμένες και μπορούν να πετύχουν. Και έχουμε κοντά μας την Είναι Καραπάνου. Πέρα σας. Μια νέα, όμορφη κοπέλα και τραγουδίστρια που θα μας πει κατά πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί στην εποχή μας και στις μέρες μας να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είναι εύκολο τελικά? Δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι όμως ωραίο να πούμε, γιατί κάπως έτσι είναι για μένα τουλάχιστον, ότι όταν βάζεις στόχους και πραγματικά πιστεύεις αυτό και θέλεις πάρα πολύ να το κάνεις, κάτι θα γίνει και θα το κάνεις. Κάπως θα τα καταφέρεις έστω. Είναι και λίγο η τύχη όμως. Τύχη ή επιλογή? Γιατί εγώ πιστεύω πολύ στην επιλογή και όχι στην τύχη. Σίγουρα. Η επιλογή είναι πάντα επιλογή. Δυστυχώς όμως κάποιες φορές οι συγκυρίες δεν βοηθούν. Δεν είναι για όλους ιδανικά τα πράγματα, σίγουρα. Άρα εκεί έρχεται λίγο η τύχη μαζί με τους στόχους που μπορεί να έχεις και κάπου εκεί ολοκληρώνεται. Και για σένα τώρα μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο υπάρχει έκθεση προβολή, παίζει σημαντικό ρόλο εξωτερική εικόνα. Πολύ. Και θέλω να μου πεις πώς εσύ το διαχειρίστηκες όλο αυτό και αν στο παρελθόν αντιμετώπισες κάποιο θέμα σχετικά με την εξωτερική σου εικόνα και το τραγούδι. Ναι, παλαιότερα υπήρχε ένα θέμα με την εμφάνιση λόγω κιλών. Πολύ περισσότερων κιλών. Πόσο κιλά ήσουν δηλαδή? Ήμουν 122 κιλά. Πολύ. Πόσο είσαι? Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στα 68 έως 70 κιλά περίπου. Να χαρά εσύ. Εντάξει, δεν είναι το ιδανικό για το χώρο αυτό, δεν είναι το ιδανικό. Αλλά από προσωπική εμπειρία θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει να στεκόμαστε σε στερεότυπα. Και όχι μόνο αυτό. Να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτό. Ναι, ναι. Γιατί το γεγονός ότι εγώ μπορεί να πέρασα μια κατάσταση και να την αντιμετώπισα,
την έφτασα εκεί που ήθελα δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με περισσότερα κιλά ή με πολύ λιγότερα ή οτιδήποτε άλλο που δεν μπορούν να καταφέρουν στη ζωή τους και να πετύχουν. Τι πρόβλημα αντιμετώπισες λόγω των περιττών κιλών σου, δηλαδή σε απορρίπτουν από δουλειές, δεν μπορείς να εμφανιστείς ένα σχήμα, τι ακριβώς? Σίγουρα υπήρχαν πολύ λιγότερες επιλογές. Δηλαδή το ταλέντο είναι πάντα ταλέντο. Όταν όμως μιλάμε για χώρο στον οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η προβολή, κάπου εκεί αρχίζει αυτό και φαίνεται σαν πρόβλημα. Δηλαδή σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, ναι, μωρέ, αλλά. Που σ' άρεσε η φωνή σου, δηλαδή, και δεν σε παίρναν για μια δουλειά επειδή βλέπαν κάποια παραπάνω κιλά. Ναι, φανταστείτε ότι με έχουν απορρίψει πριν καν με δουν. Πριν καν με ακούσουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή που με προωθούσαν γνωστοί ή οτιδήποτε άλλο από τον κύκλο μουσική, μίλησαν με έναν κύριο ο οποίος γράφει μουσική, είναι γνωστός σαν όνομα και του λένε ότι έχουμε μια ωραία λαϊκή φωνή. Ακούμε και τραγούδιση τώρα λίγο. Νίκα, αν θες και πιο δυνατά λίγο και να τα ακούσουμε. Και τους είπε τέλος πάντων ότι μπορώ να σας φέρω σε επαφή με το κορίτσι. Το πρώτο που ρώτησε ήταν πώς είναι εξωτερικά η εξωτερική της εμφάνιση. Δεν ρώτησε πώς είναι η φωνή. Όχι. Υποτίθεται ότι θα βρισκόμασταν από κοντά. Και λέει ότι εντάξει, λέει είναι μια κοπέλα που έχει παραπάνω κιλά. Είναι μικρή ηλικία όμως. Λέει μόνο αυτό μου είναι αρκετό, δηλαδή δεν θέλω κάτι άλλο. Για να πει όχι, γιατί ναι, για ακριβώς, από κοντά. Πώς ένιωθες εσύ εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπω, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι δυνατός χαρακτήρας. Ναι. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που λες ότι ίσως δεν τα καταφέρω, ίσως λυγίσω. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που θέλουν να πετύχουν το στόχο τους, αλλά λόγω εμφάνιση δεν μπορούν να τα καταφέρουν και απογοητεύονται και στεναχωριούνται και περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Θα σου πω, Βαλεντίνη μου, σωστά έτσι. Μπράβο, είσαι σωστή. Λοιπόν, κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου και λέω ότι ίσως τελικά να μην αρκεί μόνο να αγαπάς κάτι. Θα πρέπει να γίνεις και κοινωνικά αποδεκτός. Όπα. Εκεί αλλάζεις όμως. Πώς ορίζεται το κοινωνικά αποδεκτός? Δηλαδή το ότι ένας κάποιος υπουργός δεν έγραψε τραγούδι για σένα επειδή ήσουν 122 κιλά, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αποδεκτό και από το διπλανό. Σαφώς. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν εγώ, ας πούμε, εννοείται πως δούλευα σε κάποια μαγαζιά. Όχι σε μαγαζιά τα οποία θα υπήρχε πρόβλημα στο οπτικό κομμάτι, ήταν πιο μικρά μαγαζιά. Οκ, δεν υπήρχε θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν κάποιοι θαμώνες του μαγαζιού οι οποίοι μπορεί να λέγανε ότι ξέρεις κάτι, να μωρέ κορίτσι μου, μια χαρά όλα και όλα καλά. Αλλά. Δηλαδή το κομμάτι του οπτικού που λέμε δεν ήταν τόσο αποδεκτό. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν και λες ότι εντάξει, οκ, μου είπε κάποιος αυτό, σαφώς και οι άνθρωποι που σε αγαπούν και που ενδιαφέρονται να ακούσουν περισσότερο παρά να δουν. Σου λένε προχώρα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές λοιπόν, κάποιες φάσεις στη ζωή σου που λες ότι μήπως τελικά δεν μπορώ σε αυτό το πράγμα να προχωρήσω. Μήπως αυτό το κομμάτι για μένα είναι πολύ σοβαρό και θα μου βάλει τεράστια εμπόδια. Φρένο. Είναι λογικό να τα σκεφτείς όλα αυτά. Δεν το έπαθες εσύ όμως αυτό. Θα σου πω ότι το σκέφτηκα κάποια στιγμή, δηλαδή απογοητεύτηκα στο ότι δεν μπορώ να κάνω την υπέρβαση. Να κάνω το κάτι παραπάνω. Εννοείται πως ήθελα να αλλάξω την εικόνα μου, όχι τόσο για τους άλλους, όσο για εμένα, να νιώθω εγώ καλύτερα. Και από θέμα υγείας εννοείται, πολύ σημαντικό. Και έτσι αποφάσισα, ας πούμε, ότι πρέπει να χάσω κιλά. Ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα κιλά πώς τα πήρες? Δηλαδή, υπήρχε κάποια φάση στη ζωή σου που δεν ήσουν πολύ καλά και βρήκες διέξοδο στο φαγητό? Ήταν αποτέλεσμα ξεσπάσματος, θα σου έλεγα. Οποιοδήποτε μπορεί να ξεσπάσει σε οτιδήποτε. Εμένα, χωρίς να καταλαβαίνω τι κάνω. Αυτό που είναι σαν να μασάς τα συναισθήματά σου. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Που δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζεις πια στα μάτια σου να χάνεις την εικόνα του τι είσαι. Και να λες, οκ, έτσι είμαι. Το λέμε πολύ αυτό. Έτσι είναι και μου αρκεί. Δεν είναι πάντα έτσι. Όταν καταλαβαίνεις μετά ότι. Όταν φτάνεις να αναρωτιέσαι, μήπως όμως. Άρα ουσιαστικά δεν είσαι τόσο καλά. Ναι. Κάτι σου φταίει. Και κάπου εκεί πρέπει να πάρω κι εγώ την απόφαση. Θέλω να είμαι έτσι, μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, ή θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό για μένα. Να το δω. Να δω πώς είναι όλο αυτό. Άρχισες με πίεση και με άγχος δικό σου για να χάσεις αυτά τα κιλά ή είπες σταδιακά θα τα χάσω? Θα μπορούσα να σου πω ότι την απόφαση την πήρα ακαριαία. Ήταν απλά μια στιγμή που μπήκα στο δωμάτιό μου, κάθισα πάνω στον καθρέφτη μου και λέω ότι εσύ δεν είσαι αυτή. Εκείνη τη στιγμή όμως ήταν σαν κάτι να ξεκλείδωσε στο μυαλό μου, δεν ξέρω γιατί. Και πήρα απόφαση εκείνη τη στιγμή. Δίδυμος, ξέρετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Τελευταία στιγμή. Δίδυμος, τρομακτικό σου. Ναι, ναι. Τώρα είπα άκυρο πράγμα γιατί βάλει τρομακτικό. Σοβαρά. Αμάν, κατάλαβα. Τρομακτικό. Ναι, και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η αλλαγή. Είδες με την αλλαγή να σε πλησιάζουν άνθρωποι που παλιότερα ίσως δεν σε κοιτάζανε. Σαφώς, εννοείται. Ή να σου δίνουν δεύτερες ευκαιρίες που παλιότερα ίσως δεν σου δίνουν ούτε μία. Θα μπορούσα να σου πω, ναι, ούτε καν δεύτερες, πρώτες. Ούτε καν δεύτερες. Ναι, εννοείται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το να είσαι στο, θα το πω πολύ έτσι απλά, στο μάτι ιδανικός και αποδεκτός,
μετράει πάρα πολύ, τελικά. Ναι. Βέβαια, είναι, δηλαδή μπορεί κάποιος να σε δει μέσα σε μια παρέα και να πει πω πω εσένα σε θυμάμαι και όλο αυτό. Και εννοείται πως και οι ευκαιρίες είναι σαφώς περισσότερες. Δηλαδή έχεις ένα πακέτο πια που άλλος δεν μένει στο να πει ναι, εντάξει, αλλά. Πάει και σε κάτι παραπέρα. Σου λέει ναι, γιατί όχι. Θα δοκιμάσουμε. Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή. Η οικογένειά σου πώς το αντιμετώπισε όλο αυτό? Θα σου πω. Ο πατέρας μου δεν ήθελε καν να μπω στη διαδικασία αυτή. Μου λέει, είσαι καλά με σένα. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι δηλαδή ότι ναι, από αυτό είσαι άρρωστη. Η μητέρα μου λέει εννοείται πως είμαι δίπλα σου. Δεν το συζητώ. Ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει γενικότερα να συζητάω πάρα πολύ όταν έχω πάρει μια απόφαση. Έχω πάρει την απόφαση, αφήστε με να το κάνω. Τελείωσε αυτό. Ναι, τελείωσε. Εννοείται πως έπρεπε να το αναλύσουμε, γιατί συμβαίνει όλο αυτό, δηλαδή μήπως ήταν και ψυχολογικοί παράγοντες, τι μπορεί να φταίει. Καταλήξαμε τελικά ότι ήταν και ψυχολογικοί παράγοντες, στο σημείο που έφτασα πάντα, και ότι έπρεπε αυτό να αλλάξει, να με κάνει και εμένα να νιώσω καλύτερα. Και ήταν 100% μαζί μου, θα έλεγα. Σημαντικό αυτό να υπάρχει στήριξη. Γιατί πολύ. Πολύ σημαντικό. Βέβαια και η αποδοχή και πριν είναι σημαντικό να υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο η εικόνα που παίζει ρόλο, είναι και πώς είναι ο άνθρωπος εσωτερικά, η σίγουρα, ψυχή του ανθρώπου. Σίγουρα, εννοείται. Αλλά επειδή είναι μια δουλειά που έχεις αποφασίσει να κάνεις, που παίζει ρόλο και η εικόνα, καλός ή κακός, οπότε θεώρησε κάποια στιγμή ότι. Μάλλον έβαλε στη ζυγαριά. Τραγούδι κιλά, κιλά τραγούδι, και λες πώς θα πω θα γυρίζει ζυγαριά. Δηλαδή, ή να μείνω όπως είμαι και αρέσω σε μένα και αφήνω το τραγούδι. Ή θα χάσω κάποια κιλά ή να ασχοληθώ και με το τραγούδι. Θα σου πω. Αυτό που λες, ναι, αλλά όχι με το να αφήσω το τραγούδι. Δηλαδή, έλεγα ότι εντάξει, αν δεν έχω τις επιλογές που θα ήθελα για να πάω παραπέρα, όσο πιο παραπέρα μπορώ, θα μείνω στα σίγουρα, σε αυτά που μπορώ να κάνω τώρα. Μιλάμε για ένα πάθος. Το τραγούδι δεν είναι. Γενικότερα, η μουσική δεν είναι κάτι που μπορεί να το προσπεράσει, να το ξεπεράσει έτσι απλά και να τα αφήσει πίσω σου. Υπάρχει μέσα σου και σε τρώει, είναι μικρόβιο. Άρα δεν θα μπορούσα να πω ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν μπορούν να αποδεχτούν την εικόνα μου, θα σταματήσω το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω έτσι, δεν γίνεται. Αλλά είχα πει ότι εντάξει, θα πρέπει να το αποφασίσω για να δω αυτό που σου είπα και πριν. Θα πάω παραπέρα ή θα πρέπει να μείνω εδώ. Νίνα, τώρα είσαι κάπου, εμφανίζεσαι, σχεδιάζεις κάτι να κάνεις. Ήθελα να πω ότι κυκλοφορεί όπως ακούσατε και το τραγούδι μου από τη Spider Music. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους λατρεύω, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία. Από την πρώτη στιγμή είναι σαν να πέσανε πάνω μου και να μου δώσανε όσο κουράγιο μπορεί να μου έλειπε από πριν, αλλά και για το μετά. Σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Με ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Ευανθία τη Μάγνη που έχει γράψει το τραγούδι μου. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά, όπως σας το λέω, θάλασσά μου βέβαια. Να πω και ότι η μουσική είναι από τον Χρήστο Γιώτη μαζί με την Ευανθία Μάγνη, στίχους Ευανθία Μάγνη, το ξαναλέμε. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά ήταν σαν να με πήρε από το χέρι και να μου είπε. Η Ευανθία γράφει και βιβλία, νομίζω. Ναι, και έχει. Τώρα, ναι. Της Ευανθίας. Την έχουμε καταψηφθεί τις επόμενες ημέρες. Θα στο πρέπει όλοι να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά, νομίζω. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πήγαινε σε talent show τύπου. Βλέπουμε τώρα το X Factor. Που βγαίνουν πολλές φωνές. Είδαμε παλιότερα το Voice. Ή θα κολούσε για την εξωτερική σου εμφάνιση. Βέβαια, στο Voice, βλέπανε. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Δεν σε βλέπανε. Στο X Factor σε βλέπουν και υπάρχει σχολιασμός για την εμφάνιση. Αν δεν δουν μια ωραία κοπέλα ή ένα ωραίο αγόρι αντίστοιχα. Σίγουρα. Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είμαι κατά τον reality, ωστί όμως. Ότι το κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την ευκαιρία που μπορεί να μην βρει οπουδήποτε αλλού. Άρα, αν μπορείς να πιστεύεις στο ταλέντο σου, στο έμφυτο ταλέντο σου, σε αυτό που αγαπάς, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσπαθήσεις. Σε πρώτη φάση. Αν λοιπόν εγώ το είχα πάρει απόφαση, όπως σας είπα, θα το έκανα κιόλας. Δεν θα ήταν. Παλιότερα, συγγνώμη. Δεν ήθελες όμως. Κάτσε. Γιατί παλιότερα ήταν ανασταλτικός παράγοντας τα κιλά σου, γιατί θα έλεγαν να με δουν στο X Factor. Ναι, μπορεί να μην με πάρουν, γιατί θέλουν το πακέτο εκεί. Σίγουρα θα παίρνω στο μυαλό μου. Δεν το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι. Ίσως επειδή ήμουν άνθρωπος που μου άρεσε να πατάω στα σίγουρα. Μου αρέσει να κάνω ένα βήμα κάθε φορά. Όχι όλα μαζί. Η απότομη. Είχα στο μυαλό μου πάντοτε ότι ίσως η απότομη προβολή να μην σου φέρει τα σωστά αποτελέσματα. Δεν θα ήξερα λοιπόν πώς να διαχειριστώ εγώ αυτό το πράγμα. Δεν θα στεκόμουν τόσο. Θα σκεφτόμουν ότι μπορεί να με εκθέσουν όσον αφορά την εμφάνισή μου. Δεν θα στεκόμουν όμως παρόλα αυτά σε αυτό. Δηλαδή, αν είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση σε αυτό το κομμάτι. Θα ρωτούσα, έχεις αυτοπεποίθηση σαν άνθρωπος? Έχω αυτοπεποίθηση στο τι μπορώ να σου αποδείξω στην συνέχεια. Σημαντικό είναι αυτό. Πολύ. Γιατί η πρώτη εικόνα, η πρώτη επαφή δεν είναι και αντικειμενική. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Στην πορεία όμως φαίνονται πολλά πράγματα. Εννοείται. Είναι αυτό που είπες. Η πρώτη ματιά, η πρώτη επαφή, πάντα μπορεί να σου πει και σιγά τώρα. Όταν ο άλλος όμως έχει τόση σιγουριά μέσα του και αγαπάει τόσο πολύ αυτό το πράγμα,
Ακόμη κι αν μπορεί να μην είναι το ιδανικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου μείνει κάτι από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το μόνο σίγουρο. Στη σχέση σου έπαιξε ρόλο αυτό, δηλαδή πριν και μετά. Τα κιλά. Δηλαδή, βλέπεις τους άντρες τώρα να σε κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι ή υπάρχουν και οι άντρες που δεν κοιτάνε μόνο την εξωτερική εμφάνιση. Είναι αλήθεια τώρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και κάποια κιλά παραπάνω είναι και πιο εξωστρεφείς, πιο χαρούμενοι, πιο αισιόδοξοι, καλλιεργούν άλλα πράγματα. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Να προσεγγίσουν τον κόσμο. Ανέκαθεν ήμουν άνθρωπος που μου άρεσε το χιούμορ. Mm. Σε τρομερό βαθμό. Δηλαδή, θα μπορούσα να σου πω ότι ήμουν πάντα η μασκότ της παρέας. Όταν ήμουν στα κιλά τα πολλά, ήμουνα πολύ πιο μη παρεξηγήσιμη, θα σου έλεγα. Ήμουνα το τυπάκι της παρέας, πολλοί περνάγαν καλά και όλα αυτά. Μπορώ να σου πω ότι μετά την μεγάλη απώλεια των κιλών, αυτό το πράγμα λίγο άλλαξε. Και όχι από τα αγόρια, όσο από τα κορίτσια. Γιατί σε βλέπουν και ανταγωνιστικά. Μου έκανε εντύπωση, ναι. Κατάλαβες, γιατί οι άντρες δεν έχουν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ενώ οι γυναίκες τον έχουν. Σε βλέπουν και βλέπουν. Μπορεί να σε δουν και λίγο διαφορετικά, να σου πούνε και ένα σχόλιο. Αλλά πλέον για τη γυναίκα. Όχι, είναι αυτή, λένε. Ναι, τώρα, ναι, ναι, τι γίνεται, ναι. Κάτι έχει γίνει. Κι όμως είναι έτσι. Εγώ είχα σοκαριστεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι του οποίου γνώριζα και τι κάνει, όλα καλά. Ξαφνικά κάποια στιγμή υπήρχε το. Ναι, σε κοιτάνε διαφορετικά. Ναι. Και λες, μα τι άλλαξε τώρα. Δεν έχω αλλάξει, είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί γίνεται, αλλά κι όμως γίνεται. Συμβαίνει τον καιρό για τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα και ιδιαίτερα για τις φιλίες των γυναικών. Που είναι άλλη. Μόνο. Και όχι μόνο, ναι, όλα παίζουν ρόλο. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, ο στόχος σου ποιος είναι. Έχεις κανονίσει να εμφανιστείς σε μαγαζιά, να κάνεις κάτι. Λοιπόν, τώρα συζητάμε με την δισκογραφική μου. Σε λίγο καιρό θα μπούμε να γράψουμε τη δεύτερη δουλειά, το δεύτερο κομμάτι μας. Ανυπομονώ. Συζητάμε για κάποιες εμφανίσεις, κάποια περιοδία μέσα στο καλοκαίρι. Ακόμη δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί δεν έχουμε καταλήξει τι, πού, πώς. Και πρώτα, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, θα ξεκινήσουμε από την καινούργια σεζόν πλέον, τη χειμερινή, ναι. Σε κάποιο μαγαζί, με κάποιο σχήμα. Συζητάμε και αυτό τώρα. Εμείς αυτά είναι τα μας τα σχέδια. Σ' αρέσει γενικώς έτσι. Όταν ήθελε μαγαζιά ή εμφάνιση σε πίστα και τα λοιπά, είναι κάτι που γενικά. Γιατί, τι λέμε, είναι κάποιοι πιο πολύ των μαγαζιών, κάποιοι των συναυλιών περισσότερο. Άλλο στυλ δηλαδή. Θα σου πω. Επειδή το είδος το οποίο εγώ ασχολούμαι έχει να κάνει με το έντεχνο, ελαφρό λαϊκό. Λαϊκό, και λαϊκό, λίγο πίστα περισσότερο, ε. Όχι ξεκάθαρα πίστα, αλλά ναι, και πίστα. Και γιατί πίστα, όχι. Ναι. Θα μου άρεσε, ας πούμε, και να είμαι σε μία πίστα που θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτό που εγώ ζητάω ή που μπορώ να δώσω. Αλλά και σε μια μουσική σκηνή θα περνούσα εξίσου υπέροχα. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Και εγώ, κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι και πολύ αισιόδοξη και το βγάζεις αυτό πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό να εκπέμπουμε αισιοδοξία. Έτσι είναι, παρά τις δυσκολίες στη ζωή μας. Εννοείται, εννοείται. Θα δούμε ένα ωραίο βίντεο τώρα, μάλλον ένα βίντεο, και ερχόμαστε με πολύ ωραίες δημιουργίες. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, τα κάνεις λεμονάδα, λέει μια παροιμία. Και η Beyoncé φαίνεται πως το έκανε με τον καλύτερο τρόπο στο μυστηριώδες βίντεο κλιπ που ανέβασε στο ίντερνετ. Φορώντας μια τεράστια γούνα και έχοντας τα μαλλιά της σε κοτσιδάκια, σιγοψιθυρίζει. The past and the present merge to meet us here. What are you hiding? Why can't you see me? Σταγόνες βροχής, σκούρα σύννεφα, περίεργα ρούχα και ένας κύκλος φωτιάς πρωταγωνιστούν στο βίντεο, ενώ στο μυαλό όσων το παρακολουθούν στριφογυρίζει η λέξη λεμονάδα. Πολλοί κάνουν λόγο για την προαναγγελία ενός ολοκένουργιου άλμπουμ με τίτλο Lemonade, με την ίδια την Beyoncé να μην κάνει καμία δήλωση για το ενιγματικό βίντεο κλιπ. Το μόνο στοιχείο που συνδέει τον τίτλο με τη διάσημη τραγουδίστρια είναι κάποιες φωτογραφίες με θέμα το λεμόνι που η Beyoncé ανέβασε στο Instagram πριν από λίγο καιρό. Το μυστήριο με τη λεμονάδα και το ασυνήθιστο βίντεο θα λυθεί στις 23 Απριλίου σε καλωδιακό αμερικανικό κανάλι. Η Queen Bee, όπως την αποκαλούν, έχει συνηθίσει τους θαυμαστές της σε εκπλήξεις, όπως το τελευταίο της άλμπουμ το 2013 που κυκλοφόρησε χωρίς προειδοποίηση, με όλα τα κομμάτια να ανεβαίνουν ταυτοχρόνως στο iTunes. Τις έχουμε κάνει 8.000 ερωτήσεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εγώ φταίω που είναι πολύ όμορφη και, και στα ρούχα και στα παπούτσια και τα νύχια, πρόσεξα, και τα μαλλιά και τα κοσμήματα. Όλα θα μας τα πει εδώ. Μαρία Τάγκαλου, λοιπόν, μια πολύ όμορφη και ταλντούχα σχεδιάστρια μόδας, που κάνεις εξαιρετική δουλειά, Μαρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς που βρήκες χρόνο να έρθεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι έτσι πολύτιμος ο χρόνος, ειδικά τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ξεκινούν και οι γάμοι. Οπότε υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό ευχάριστο να πούμε, να παντρεύεται ο κόσμος. Και με την κατρακύλα που έχει πάρει η αγορά επίσης, να προσθέσουμε. Θέλω να μας πεις λίγο, νέα σχεδιάστρια στο χώρο, πώς πήρες την απόφαση να ξεκινήσεις, για να σε γνωρίσουμε λίγο και πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα πια που έχεις μπει στο συγκεκριμένο χώρο. Ναι. Σχεδίαζα από πάρα πολύ μικρή ρούχα. Επαγγελματικά ξεκίνησα γύρω στα 19, όπου σπούδασα στη σχολή Βελουδάκη. Μετά πήγα στον Βασίλη το Ζούλια για να κάνω την πρακτική μου. Δούλεψα λίγο θέατρο, τα λέω λίγο εν συντομία. Δούλεψα και ως στυλίστρια και ξεκίνησα με την εβδομάδα μόδας, το Athens Exclusive Designers Week, όπου έκανα 2 επιδείξεις. Στη δεύτερη πήρα ένα βραβείο. Σε είχα ακούσει εκεί. Ναι, που πήγα στο Βερολίνο, το έδινε Mercedes-Benz. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Και τώρα έχω ανοίξει το δικό μου ατελιέ. Πού το έχεις ανοίξει το ατελιέ σου? Στο Ιμπατησία, πάνω κέντρο. Και τα ρούχα που το σχεδιάζει. Να πάμε το κομμάτι πρώτα. Τα ρούχα ή το νηφικό, τι θέλεις, τι σε ενδιαφέρει? Και τα δύο. Και τα δύο. Και ωραία. Ωραία, να το πάμε όπως θέλει ο Νίκος λοιπόν. Ρούχα θέλω εγώ. Μα νηφικά μας έλεγε. Νηφικά. Σκοπεύεις να παντρευτείς Νίκο, να ξέρουμε. Έτσι. Μακάρι. Για πες, θα ραφτούμε. Εδώ έχουμε τη σχεδιάστρια έτοιμη. Λοιπόν. Τα νηφικά βέβαια ήταν εξέλιξη του ρούχου, γιατί εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τον μπούστο. Γενικά τα γυναικεία μπούστα, τα οποία τα δούλευα με πάρα πολύ χρώμα, πολλές τρέσες, πολλές κλωστές και αυτό το πέρασε στο νηφικό. Στο νηφικό μπούστο που έχει αντίστοιχα μεταξωτές κορδέλες, κεντήματα, τα οποία είναι όλα στο χέρι, όλα κεντυμένα στο χέρι και το συνδυάζω με περισσότερο minimal. Τι βλέπω όμως, το μπούστο μπορεί να φορεθεί και σαν ρούχο. Όπως το έχεις κάνει εσύ, Δηλαδή, αυτό είναι και μια οικονομική λύση και πρόταση, γιατί πολλές κυρίες έρχονται, ψωνίζουν ένα νηφικό και λένε μετά, μία φορά θα το βάλω, τι να το κάνω στην ντουλάπα μου. Αν όμως απομονώσω στο μπούστο, αυτόματα έχει και χρήση μετά σαν ρούχο. Το προτείνω πάρα πολύ εγώ και ειδικά στα νέα κορίτσια που φέτος είναι πολύ στη μόδα τα crop top με το ανάλογο από κάτω είτε παντελόνα είτε φούστα. Μπορείς άνετα να φορέσεις το μπουστάκι σου με μια ωραία παντελόνα ψηλόμεση, να βγεις το απόγευμα, να πας για ένα ποτό το καλοκαίρι ή το βράδυ ή με μια φούστα με τουτού να γαλάξεις την εμφάνιση. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Σου αρέσει... Και είναι διαχρονικό. Ναι. Σου αρέσει να τονίζεις τον μπούστο, την πλάτη, πού δίνεις έμφαση περισσότερο? Στο πάνω κομμάτι συνήθως, επειδή τα κόβω τα ρούχα μου, σπάνια κάνω ενιαία φορέματα. Συνήθως το πάνω κομμάτι και το κάτω, επειδή οι γυναίκες είμαστε και λίγο πιο μεσογειακές οι περισσότερες, οι Ελληνίδες έχουμε περιφέρειες. Οπότε συνήθως χρησιμοποιώ πολύ ανάλαφρα υφάσματα κάτω, μεταξωτά, ώστε να έχει και μια πιο σικ εκδοχή. Υπάρχει όμως κάποιο σωματότυπος που ταιριάζει περισσότερο τον μπούστο, γιατί δεν ταιριάζει σε όλες τις κυρίες το διπλό κομμάτι που λέμε εμείς. Ανάλογα βέβαια και με τα κιλά και με το σώμα της κυρίας. Ποιες είναι οι κυρίες που δεν μπορούν να τολμήσουν να φορέσουν ένα μπούστο, ακόμα και στο γάμο? Σίγουρα το πάρα πολύ μεγάλο στήθος πρέπει να είναι ντυμένο. Ναι. Ναι, μπορώ να κάνω και το εξής τρίκ πολλές φορές. Περνάω πάνω από το μπούστο μία δαντέλα μεταξωτή και το δένω πάνω στο πάνω σημείο του ώμου, με αποτέλεσμα να καλύπτεις το μισό στήθος και κρατάς τη γραμμή κάτω τη στενή. Ή μπορείς να κάνεις κάτι σε πιο αμπύρη γραμμή, δηλαδή να είναι αρκετά ψηλόμεσο και να πέφτει κάτι πιο, κάτι πιο χοχόλικο, αν έχουμε κυλίτσα, να μπορούμε να το κρύψουμε. Και είναι και νηφικά, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει και όλες γίνονται και πολύ γάμοι σε νησιά. Ναι. Είναι και κάτι απλό ταυτόχρονα που μπορεί να φορεθεί έτσι σε ένα νησί. Δεν είναι κάτι τόσο βαρύ. Ναι. Εγώ το πάω και ανάλογα με τον τύπο της νύφης. Αν δω μια νύφη η οποία δεν είναι τόσο πολύ κεντρική, τόσο πολύ της πέτρας, μπορώ να φτιάξω κάτι ανάλογα με το ύφος της. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω πιο μπόχο υφάσματα, να βάλω φουντάκια που είναι πολύ φέτος στη μόδα, τον μπόχο. Είναι και ο χαρακτήρας της νύφης. Ναι. Δηλαδή, να δούμε τι ταιριάζει. Δεν είναι όλα τα κομμάτια για όλες κυρίες. Είναι και θα υποστηρίξω κι εγώ καλύτερα. Και το σημείο που θα γίνει ο γάμος, δεν είναι όλα τα βέβαια. Υπόψη μας. Και ο γαμπρός, βέβαια, πώς αντιθεί το κοστούμι του γαμπρού. Ναι, ασχολούμαι γενικότερα με την οργάνωση γάμου. Δηλαδή, έχω και συνεργάτες που θα κάνουμε και τα μωράκια, τα παρανυφάκια. Στο ίδιο κόνσεπτ. Ή τις μπομπονιέρες μπορώ να συστήσω κόσμο να είναι πάλι στο ίδιο κόνσεπτ με τον ηθικό. Μ' αρέσει όλη η τελετή. Να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Ναι. Από έως ένα εύρος, γιατί ξέρεις, είναι για δύσκολη εποχή και το νηφικό. Το πληρώνει ο άντρας, νομίζω. Το πληρώνει ο άντρας, η πεθερά. Η πεθερά, ναι, τέλος. Και έχει και άποψη συνήθως. Ναι. Πού κυμαίνονται οι τιμές σου, δηλαδή ένα εύρος δώσ' μας.
Μπορεί να ξεκινήσει το πιο απλό, ας πούμε, από 600 ευρώ και να ανέβει μέχρι 1.800, ανεβαίνει. Για αγορά μιλάμε. Εγώ και δουλεύω με αγορά και μπορώ να δουλέψω και ανάποδα με το budget της νύφης. Δηλαδή να τη σχεδιάσω ένα φόρεμα πάνω σε αυτό που θέλει. Διαθέτω τόσα. Ναι, και να της πω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, να της φέρω δειγματολόγιο με υφάσματα, να τη σχεδιάσω, ώστε να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα, να είναι ευχαριστημένη, να μπορεί να το υποστηρίξει και οικονομικά, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι εποχές. Και πολύ σημαντική η κίνηση που κάνεις. Ρωτάς τι διαθέτεται, το budget ποιο είναι για τον νηφικό. Οπότε, εγώ μπορώ με αυτά τα χρήματα να σας προσφέρω αυτό το κομμάτι. Και να βγει και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Γιατί είναι στενάχωρο γενικά. Ναι. Ας πούμε, τώρα να δείξεις ένα ρούχο το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν είναι και όλοι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη δουλειά που έχει πάνω, να ενθουσιαστεί να το φορέσει και μετά να μην μπορεί να το υποστηρίξει οικονομικά. Οπότε σίγουρα έχω και έτοιμα κομμάτια που κυμαίνονται σε υψηλές τιμές και χαμηλές. Ανάλογα. Να πάμε και λίγο στα ρούχα. Ναι, να δούμε και λίγο τα ρούχα, γιατί είναι εδώ. Είσαι λίγο, θα έλεγα, θεατρικό. Μπράβο, το στυλ σου είναι θεατρικό και εσύ πώς είσαι ντυμένη. Είσαι έτσι θεατρικά ντυμένη. Θέλεις να έχουν χαρακτήρα, προσωπικότητα τα ρούχα. Ναι, είναι πολύ θεατράλια τα ρούχα μου. Έχω μεγαλώσει και σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Είναι και δύο μου γονείς ζωγράφοι. Φαίνεται. Αλλά δυστυχώς λόγω της κρίσης και της όλης κατάστασης. Προσπαθώ να μπω λίγο σε πιο σε mood πιο επαγγελματικό, πιο βιώσιμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το συνεχίσω το πιο εικαστικό ρούχο, ίσως κάποια στιγμή εκτός Ελλάδας ή αν λίγο φτιάξει κατάσταση. Ωστόσο, έχω το ανάλογο κοινό. Είμαι τυχερή σε αυτό. Αυτό είναι καλό. Θα σε ρωτούσα τώρα, οι Ελληνίδες τολμούν να φορέσουν κάποια τέτοια κομμάτια. Είναι πιο συγκεκριμένα. Είναι των άκρων. Εμένα, ας πούμε, η περσινή συλλογή μου φυγιόλη που δεν το περίμενα. Και λέω ότι θα το κάνω καθαρά για μένα, αυτή η συλλογή που βραβεύτηκα και αυτή που βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτά τα κόκκινα ήταν τα πρώτα μου. Το πρώτο που βλέπουμε στη σειρά, που είναι κλειστό όλο ο λαιμός και είναι κοντό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Όλα βασικά, αλλά αυτό είναι το πιο στυλ μου. Ναι, είναι ανάλογα και πώς θα τα φορέσεις και το styling και η κατάσταση που θα πας. Τα ρούχα σου βλέπω ότι έχουν την υπερβολή τους. Αντίστοιχα, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ που θα τα συνοδεύουν, πώς πρέπει να είναι για να αναδειχθεί και το ρούχο, γιατί μπορεί να φορέσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο. Πιο ήσυχα. Εμένα, που έχω πολύ έντονα χρώματα και πολλά εμπριμές, συνήθως βάζω μονόχρωμα παπούτσια, ενούνται στο χρώμα του δέρματος ή κάτι πολύ λεπτεπίλεπτο μαύρο, αν θες να κάνεις έντονο κοντράστο και εξαρτάται και από το πόδι φυσικά. Τα χρώματα που προτείνεις, βλέπω κόκκινο πολύ, ασπρόμαυρο αρκετά. Κόκκινο, ασπρόμαυρο αρκετά. Τώρα πολύ το καλοκαίρι χρησιμοποιώ πολύ τυρκουάζ και χρυσό. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Το χρυσό και το ασημί έχω δει ότι είναι πολύ στη μόδα φέτος πολύ στη το καλοκαίρι. Και τα μεταλλιζέ πολύ. Από το στόμα μου το πήρε, τα μεταλλικά χρώματα. Αυτό σκεφτόμουν. Σε ποιους πηγαίνουν όμως, θέλω να μας πει εδώ η Μαρία που γνωρίζει πολύ καλά. Είναι δύσκολα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πηγαίνουμε λίγο και έχει φέτος και μπόχο που είναι 70s, έχει και 90s πολύ. Δηλαδή θα δούμε αυτά τα πλεκτά με το βελονάκι που φοράγαν το 90 με το δίχτυ, τα οποία έχουν μεταλλικά χαντράκια πάνω, που εντάξει αυτά μπορούν να το φορέσουν όλες οι γυναίκες. Και έχουμε και τα φορέματα που είναι σαν νυχτικό. Ωραία, αυτά, τα σατέν. Χωρίς εμπανέλειες, χωρίς τίποτα. Τα πολύ χιτά, τα μακριά. Τα σατέν ταιριάζουν σε ποιες κυρίες όμως? Στις αδύνατες. Αδύνατες, το ύψος? Δεν παίζει ρόλο. Εξαρτάται, ας πούμε, μπορείς να κάνεις κάποια τρίκ ανάλογα με τις αναλογίες της κάθε γυναίκας. Δηλαδή, αν έχει ψηλά πόδια, να τα φοράει και το μακρύ. Σανδάλι κυρίως προτείνεις. Σανδάλι, χαμηλό. Νομίζω ότι το χαμηλό είναι πάρα πολύ ωραίο για καλοκαιρινά σατέν φόρεμα, γιατί το κάνει πολύ grand το ψηλό. Το σατέν θεωρώ ότι είναι πολύ θηλυκό σαν ρούχο, γιατί αγκαλιάζει. Δύσκολο. Γιατί μαρκάρει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε μια κυρία. Τι κάνουμε για να γλιτώσουμε αυτό? Δηλαδή είναι σημαντικό. Το μαρκάρισμα. Ναι, πρέπει να χάσουμε κιλά. Κάνουμε για να μην γλιτώσουμε. Ποδράκι. Ποδράκι. Ποδράκι, μαλακό. Είναι ότι είναι και τα πολύ αέρινα σατέν. Δεν είναι τα επενδυμένα φέτος στη μόδα. Τα πολύ που διαγράφουν. Τα πάντα που λέμε. Οπότε μια κυρία που έχει λίγο κάποια τέλη στο σώμα. Δεν μπορεί να τα φορέσει εύκολα. Λάτεξ, φοδράκια, όλα αυτά τα γυναικεία τα ωραία. Τα γυναικεία μυστικά. Το μπούστο μπορεί να φορηθεί και με ένα παντελόνι. Με ένα τζιν παντελόνι. Με ένα τζιν παντελόνι. Εγώ χάρηκα που το είδα τώρα στο Fashion Week. Φόραγε μια αγαπημένη μου φίλη και πελάτη σαν δημοσιογράφος. Ναι. Thank you, sir. Με σαλοπέτ. Και μ' άρεσε, πάρα, σαλοπέτα, πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως το είδα. Με τζιν και από μέσα φόραγε ένα πολύ πολύχρωμο και από πάνω λίγο το τζιν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου απαντήσει ειλικρινά, είσαι αντικειμενική. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σου ζητάω να μου κάνεις ένα νηφικό τούρτα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ή να μου κάνεις ένα ρούχο
που δεν μου πηγαίνει. Το λες, το συζητάς, λες να το δούμε λίγο αλλιώς, να το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Θα σου πω, στο νηφικό όχι. Όχι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ προσωπική στιγμή. Ναι. Είναι και για μένα κάτι πολύ ιδιαίτερο και θέλω να είναι νύφη ευχαριστημένη. Στο ρούχο όμως είμαι πολύ αυστηρή. Δεν τα κάνω όλα. Δηλαδή έχω το ύφος μου, το συγκεκριμένο, το δικό μου στυλ που δύσκολα ξεφεύγω. Υπάρχουν φορές που έχω πει ότι αυτό δεν το κάνω. Είπες προηγουμένως ότι θέλεις να ρούχος να είναι και λίγο βιώσιμα. Ναι. Μπορείς να ζήσεις από τη δουλειά σου, δηλαδή να το γενικεύσω. Ένας σχεδιαστής. Και στην ηλικία σου, μια νέα κοπέλα που έχει μπει στο χώρο της μόδας με την κρίση που περνάμε, που εδώ παλιοί σχεδιαστές με ατελεία χρόνια δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Μπορεί να ζήσει ένας νέος σχεδιαστής μόνο από τη μόδα, ή πρέπει ταυτόχρονα να έχει ανοιχτέ τις κεραίες του για να βρει και κάποια άλλα έσοδα? Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω από τη μόδα. Ζω από αυτή τη δουλειά. Και δεν είχα και κάποιο budget, κάποιο βοήθημα γονιών κλπ. Σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσεις να το κάνεις ως επάγγελμα. Εγώ ξεκίνησα πολύ πολύ σιγά, με πολύ πολύ μικρά βήματα και με πολύ αγάπη και υπομονή. Μπορείς να ζήσεις από αυτό, απλά πρέπει λίγο να προσαρμόζεσαι. Και, ναι, δηλαδή ας πούμε τώρα ποιες γυναίκες. Έχουμε 4 γυναίκες που ντύνονται ουσιαστικά στην Ελλάδα. Είναι η νύφη, η πεθερά, οι αδερφές. Ναι. Πολύ δίκιο έχεις αυτά που λες. Ναι, βέβαια, εντάξει, εκείνη την ημέρα θα πάρεις κάτι διαφορετικό, γιατί από μόνο θα δώσεις και κάτι παραπάνω για εκείνη την ημέρα. Λες, εντάξει, ένας γάμος είναι, θα δώσω κάτι παραπάνω. Ναι. Αν και έχει κοπεί και τελευταία κιόλας λίγο αυτό, οπότε εντάξει. Σίγουρα είναι πιο δύσκολα, αλλά εμείς τα νέα παιδιά μπαίνουμε σε αυτή την εποχή με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Σωστό. Είναι τελείως διαφορετικό για τον σχεδιαστή που έχει συνηθίσει με άλλα χρήματα, με άλλα ποσά, που έχει κάνει ανοίγματα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Συγκρίνει, έχει μέτρο σύγκριση πριν και τώρα. Εσείς μπήκατε τώρα στα δύσκολα, οπότε έτσι έμαθες. Έτσι, όπως είναι η κατάσταση. Οπότε το επιπλέον που θα σου έρθει θα πεις. Είναι το κέρδος μου, κάπως έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι και θέμα χαρακτήρα, νομίζω. Πολύ δίκιο έχει. Και πώς έχεις μεγαλώσει. Σε ποιο είδος πατησίων είναι το ατελιέ σου? Είναι κοντά στο Φωκιάνος Νέγρη. Και είναι Φωκιάνος Νέγρη 2, αλλά είναι γωνία. Είναι αρκετά προσβάσιμα. Έχει και μέσα. Ναι. Θα δώσω μια συμβουλή στις κυρίες που μας ακούνε για το καλοκαίρι που έρχεται. Για το καλοκαίρι που έρχεται. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση. Με την εμφάνιση. Λοιπόν, εγώ το καλοκαίρι κάθε φορά γεμίζω τη βαλίτσα με 300 ρούχα και στο τέλος δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Και είμαι με ένα μαγιό. Πάρα πολλά μαγιό. Πρέπει να αλλάζουμε συνέχεια τα μαγιό μας. Γιατί είμαστε και γυναίκες και πρέπει να προσέχουμε. Παρεό. Το παρέό το φοράς όλες τις ώρες. Και αέρινα φορέματα. Μεταξωτά φορέματα, αέρινα. Και σατέν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Πάρα και πολύ. Εγώ χάρηκα πολύ. Να πάνε όλα καλά και φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου. Και ο άνθρωπος που αγαπάει γενικώς τη δουλειά του, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει μπροστά και να προχωράει. Μα πολύ και σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι μας λέει ότι ζει από τη δουλειά της και ότι αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζεσαι και σωστά τα πράγματα που έρχονται. Και τα, και τα έσοδα και τα έξοδα. Τα έσοδα και τα έξοδα, φυσικά. Αυτό θέλει τέχνη. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Βέβαια. Να το λέμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Γεια σας. WebTV, WebTV λοιπόν εδώ, webtv.star.gr. Ναι, εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πέρασε γρήγορα αυτή η εκπομπή. Πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε έτσι ωραία συζήτηση με γυναίκες. Πιάσαμε διάφορα θέματα, μόδα, ψυχολογία, τραγούδι. Όλα, όλα. Πώς επηρεάζουν και τα κιλά. Ναι. Να προσέχετε τον εαυτό σας και μεγάλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ εμείς. Να έχετε δικούς, κοντά σας ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να τους προσέχετε. Και να θυμάστε όλη την εβδομάδα πως έχει καιρός γυρίσματα και μόδα ακόμη περισσότερα.